Όλα τα άλογα πλέον είναι έτοιμα μέσα στα κουτιά. Πάμε για πρώτη υποδρομία. Τρόπαιο Βερμάντια, 1200 μέτρα. Η κίνηση με ανόρθωση μικρή για το νούμερο 7 Flying Hermes και μια μικρή καθυστέρηση για το νούμερο 1 Wahimba. Πιέζει απ' έξω Ελευθερώνικος για να περάσει την πρωτοπορία. Αναλαμβάνει οδηγήσει το νούμερο 2 Ελευθερώνικος. Απ' έξω βελτιώνεται το νούμερο 1 Wahimba. Στην τρίτη θέση το νούμερο 7 Flying Hermes. Κοντά του στέλνει είναι και το νούμερο 4 Hamling Lad. Γρήγορος ρυθμός στην κούρσα, πλησιάζουν στο σημείο των 600 μέτρων με το νούμερο 2 Ελευθερώνικος και δίπλα του το νούμερο 1 Wahimba. Πίσω τους ακριβώς το νούμερο 4 Hamling Lad. Έχει υποχωρήσει λίγο το νούμερο 7 Flying Hermes. Ακολουθεί το νούμερο 6 Creative Genius και το νούμερο 3 Crusading. Πέρασαν το σημείο των 600 μέτρων. Ελευθερώνικος στην πρωτοπορία, δίπλα του ακριβώς Wahimba. Πάνε κεφάλι με κεφάλι. Ανοίγεται έξω τρίτη ρόδα το νούμερο 4 Hamling Lad και ξεκινάει να πιέζει πάνω στους δύο πρωτοπόρους. Είσοδο στην τελική ευθεία. Το νούμερο 1 Wahimba ξεπροβάλλει λίγο πιο μπροστά, αλλά τώρα Hamling Lad από το κέντρο δυναμικά περνάει μπροστά. Το νούμερο 4 Hamling Lad έχει περάσει πλέον στην πρωτοπορία. Το νούμερο 1 Wahimba από το κάγκελο στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω κάνει φίνη στο νούμερο 3 Crusading. Θέλει να περάσει τρίτο άλογο. 4 Hamling Lad πιο πίσω. Θα γίνει μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί έχει αρκετή φορά το νούμερο 3 Crusading, έτσι όπως έρχεται από το κέντρο. 4 Hamling Lad, 3 Crusading. Στη μάχη για τη δεύτερη θέση θα πέσει μαζί Crusading με Wahimba και πιο πίσω το νούμερο 2 Ελευθερώνικος στην τέταρτη θέση. Περιμένουμε να δούμε την δεύτερη και τρίτη θέση ξανά. Σίγουρα πάντως νικητής στο νούμερο 4, Hamling Lad, με προπονητή τον Χρήστο Κουβαρά, αναβάλει τον Παναγιώτη Δημητσάνη, ιδιοκτησία Syndicate Wolf. Ο Hamling Lad είναι 5 ετών εκτομίας από τον επιβίτορα Dream Ahead και σήμερα φτάνει στη δεύτερη του νίκη στο Μαρκόπουλο. 4 συμμετοχές, 2 νίκες πλέον για τον Hamling Lad, ο οποίος εμφανίστηκε πανέτοιμος στη δεύτερη συμμετοχή του μετά από αποχή. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι η δεύτερη θέση ανάμεσα στο νούμερο 1 Wahimba και στο νούμερο 3 Crusading και θα το δούμε αυτό τώρα στο replay. Και έχω την εντύπωση, Φώτη, ότι είναι δύσκολη η φωτογραφία για τη δεύτερη θέση. Αν έπρεπε κάτι να πω, θα έλεγα το 3 Crusading, αλλά δεν είμαστε εμείς οι κριτές άφηξης, έτσι, περιμένουμε να βγει φωτογραφία για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Εδώ λοιπόν έχουμε απονομές. Για την πρώτη υποδρομία βλέπουμε Γιάζε Βάντζικ. Μαρία Κορινθίου, Γιώζε Βάντζικ. Βλέπω καλά, τι έχουμε πιο δεξιά, Βίκτορας Κουλαναρίδης είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Πάμε στη Βάσια. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από σας, ο κύριος Γιώζεφ Βάντζικ. Έχετε παίξει σε πάρα πολύ μεγάλα ντέρμπι, αλλά και σήμερα εδώ, με αφορμή ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, είστε καλεσμένος σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στο Μαρκόπουλο Πάρκ. Είμαι τυχερός που ήρθα σήμερα εδώ, που είδα το πρώτο ντέρμπι και νομίζω ότι να έρθω και συνέχεια σε άλλα φεστιβάλ και μακάρι να γεμίζει το στάδιο με περισσότερους φίλες. Από ό,τι φαίνεται, σας αρέσει ο χώρος. Πάντως, σας έχουμε ξαναδεί. Ναι. Σήμερα βλέπετε ακόμη πιο πολλά πράγματα, πιο πολλές δραστηριότητες. Πιο πολλές δραστηριότητες, περισσότερο κόσμο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, έχει μάθει ο κόσμος και από ό,τι βλέπω, του αρέσει να έρχεται εδώ πέρα, γιατί είναι και για όλες τις οικογένειες. Δεν είναι δηλαδή μόνο καθαρά στο αθλητικό κομμάτι. Είναι, έρχονται και οι οικογένειες με τα παιδιά τους. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Οπότε, νομίζω ότι έχουν κάνει μια πάρα πολύ συλλογική δουλειά. Και να συνεχίσουμε με εσάς. Είστε ευχαριστημένος εσείς, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Εντάξει, είναι ένα άλογο πολύ καλό, έχει κάποια προβλήματα. Ευτυχώς είναι σε ένα στάδιο σταθερό. Κέρδισε πολύ ωραία, πολύ εύκολα. Ελπίζω να είναι γερό για να μπορέσει και σε άλλες κούρσεις να διεκδικήσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Ο κύριος Βασίλη Αντωνόπουλος, συγγνώμη, σας πάτησα. Καλώς ήρθατε στο Μαρκόπουλο Πάρκ. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό λέγαμε τώρα με τον Βίκτορα. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Κάτι πρωτόγνωρο και μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση οι οικογένειες που είδαμε και τα παιδάκια. Που γι' αυτά θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός χώρος για να περάσουν μια Κυριακή. Και θα. Από την πλευρά μου θέλω να πω πως θα ήταν καλό να γίνονται αυτά συνεχώς.
Βίκτορος Κλωναρίνης στη συνέχεια. Αγγλικά μπορούμε. English, yeah, better. Αλλά μιλάτε μια χαρά και στα ελληνικά. Αγγλικά, αγγλικά. English. English better. Yeah, we... I just want to say what Vasil Andropou said, that it's a really, really nice experience. It's the first time for us to see something like this, so we really enjoyed it. We congratulate the winner also, and we're really happy to be here. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντωνόπουλος και ο κύριος Μπούρας, χορηγός Ιβερμάντια σε αυτήν την κούρσα. Είστε ένας βασικός συνεργάτης και των υποδρομιών και του ΟΠΑΠ από το ξεκίνημα μέχρι τώρα. Μία νέα σελίδα έχει ανοίξει για τον υπόδρομο. Πώς βλέπετε όλη αυτή την εξέλιξη? Σωστά τα λέτε. Τριπλή χαρά για μας σήμερα. Η πρώτη είναι φυσικά ότι βραβεύουμε την νικήτρια ομάδα, η οποία όπως όλες οι άλλες ομάδες που έχουν άλογα στον υπόδρομο, επενδύει. Με σωστό τρόπο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τους βραβεύουμε σήμερα. Η δεύτερη χαρά είναι που συνεχίζουμε την συνδρομή μας και τη βοήθειά μας στο υποδρομιακό άθλημα που προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτό είναι ένα άθλημα. Αθλητές που συμμετέχουν, προπονητές και αξίζει πολύ την αγάπη και την φροντίδα και τη συμπαράσταση του κόσμου. Και η τρίτη χαρά είναι ότι σήμερα ήρθα με την κόρη μου, οικογενειακός και τη γυναίκα μου. Και ελπίζω αυτό να γίνεται συχνότερα τις Κυριακές και σε άλλες υποδρομιακές συνευρέσεις. Επισκεφθήκατε από ό,τι βλέπω και το Ινδιάνικο χωριό. Βεβαίως. Έχει βαφτεί ήδη. Βεβαίως, Ινδιάνα τη φέραμε. Ακριβώς. Αλλά ήταν πολύ ευχάριστα, πολύ όμορφα. Ήταν μια πολύ καλή αρχή έτσι, για τον ντέρμπι. Ελπίζω να συνεχιστεί όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Ευχαριστούμε για τη στήριξη και για τη χορηγία, κύριε Αντωνόπουλε. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Μπούρα, εκδότη της Sport Day. Πάρα πολλές όμορφες εικόνες. Δεν ξέρω αύριο ποια θα κάνατε από όλες αυτές πρωτοσέλιδο. Θα υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά φυσικά θα υπάρξει και ο νικητής του ντέρμπι. Οπότε θα περιμένουμε για ακόμα πιο όμορφες στιγμές. Ως εκδότη της Sport Day, αλλά και ως μέλος του Φιλίππου Ενώσιος, θα ήθελα να συγχαρώ τις υποδρομίες ΑΕ για αυτό το σπουδαίο έργο που έχουν επιτελέσει. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο που από φέτος το ντέρμπι είναι τον Οκτώβριο και δεν γίνεται τον Ιούλιο μέσα στη ζέστη με λιγότερο κόσμο. Αυτή... Και με πολλούς ύπους, νέα ύπους. Και με νέα ύπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο συγχαρητήρια αξίζουν στις υποδρομίες ΑΕ για ό,τι έχουν επιτελέσει.